Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας των 18.000 φιλάθλων που το έχουν κατακλείσει εδώ και πάρα πολλές ώρες. Έχει αρχίσει ήδη ο δεύτερος ημιτελικός. Ο Ολυμπιακός παίζει με την ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας. Οι Ρώσοι προηγούνται με 2-0 και να ο Ραϊμόν Βίλντ εδώ με μια πολύ καλή προσπάθεια. Σε πρώτο χρόνο παρακολουθείται πλάνα από τις κατάμεστες κερκίδες του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας που πραγματικά γνωρίζουν στιγμές που μας θυμίζουν το Ευρωμπάσκετ το 87. Να έρθουμε στον αγώνα μας λοιπόν, ωραία καρφή από τον Τριανταφυλλίδη, να το τελείωμα της φάσης από τον Ουρμπάνοβιτς και ο πρώτος πόντος για τον Ολυμπιακό. 1-2, προηγήθηκαν οι Ρώσοι με 2-0, εκμεταλλευόμενοι ορισμένα λάθη στην υποδοχή του Ολυμπιακού και ο πρώτος πόντος για τον Ολυμπιακό. Έβγαλε ο Μπόρσο, προσπαθούν οι παίκτες του Ολυμπιακού, βγαίνει γρήγορη άμυνα από τον Σίσκιν. Διπλό μπλοκ, έδι γίνεται το διαγώνιο, δυνατό καρφί από τον Σαβάλιεφ, τον Ήλια Σαβάλιεφ. Η μπάλα πέρασε για την ΤΣΕΣΕΚΑ. Ένα καθοριστικό παιχνίδι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Απέναντι στη βασίλισσα του ευρωπαϊκού βόλεϊ που ακούει στο όνομα ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας. Η ομάδα που έχει κατακτήσει την τελευταία δεκαετία 7 κύπελα προαθλητριών ομάδων της Ευρώπης. Η ομάδα που έχει σαρώσει τα κύπελα 13 τον αριθμό. Απέναντι σε αυτό τον κολοσσό λοιπόν του ευρωπαϊκού βόλεϊ, ο Ολυμπιακός καλείται να δώσει το πιο κρίσιμο παιχνίδι στην ιστορία του. Ο Ολυμπιακός που ισοφαρίζει τώρα το σκορ, 2-2 το σκορ. Και να ο Ολυμπιακός στο σερβίς, έγινε καλή υποδοχή, ο Μπόρς στην πάσα, έγινε με τον μπλοκ, αλλά εκείνο ο Φόμιν. Προσέξτε κυρίες και κύριοι από τους Ρώσους, από την ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας, τον Φόμιν που παρακολουθήσατε πριν από λίγο. Ο Δημήτρη Φόμιν, ο καλύτερος παίκτης για πάρα πολλούς αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Προσέξτε επίσης τον Παύλ Σίσκιν, μπλοκάουτ στο μεταξύ και μπάλα στον Ολυμπιακό, το 2-2 παραμένει. Με το νούμερο 1 ο Παύλ Σίσκιν. Προσέξτε επίσης και τον Ηλία Σαβέλιεφ με το νούμερο 10 από τις μεγάλες ελπίδες του ρωσικού βόλεϊ. Και από την άλλη πλευρά η ομάδα του Ολυμπιακού που έχει κάνει περιβάνους όλους τους Έλληνες με τις μεγάλες επιτυχίες να φτάσει στο Final Four και να διεκδικεί απέναντι σε αυτόν τον κολοσσό του παγκόσμιου βόλη που είναι η ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας μια μεγάλη πρόκριση για τον μεγάλο τελικό που θα αντιμετωπίσει αύριο την Μεσατζέρο Ραβένα που έχει ήδη πάρει την πρόκριση κερδίζοντας τον πρώτο ημιτελικό της Κάνες με 3-0 εύκολα. Μπλοκάουτ τώρα για τους παίκτες του Ολυμπιακού και αλλαγή. Η σύνδεση του Ολυμπιακού, Ουρμπάνοβιτς, Βίλντε, Μουστακίδης, ο Μιχάλης Τραβιλίδης, ο Τρίσα Μαργανάκης και ο Γιώργος Δράκοβιτς. Και από την άλλη πλευρά οι Ρώσοι με τους Σίσκιν, Οφσιανίκοφ, Ορλέγκο, Μπόρς, Φόμιν και Σαβέλιεφ. Αλλαγή και πάλι για την ρωσική ομάδα. Η μπάλα στον Φόμιν, ξαναείδαμε τη φάση πώς η ΤΣΕΣΕΚΑ κέρδισε την αλλαγή. Εδώ είναι ο Φόμιν λοιπόν. Φοβερός και στα σερβίς, βγήκε όμως καλή υποδοχή από τον Βίλντε. Ο Ντράγκοβιτς μπλοκάουτ. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Σε επανάληψη από τη μία κάμερα που είναι πάνω στο φιλέ και πρώτη φορά χρησιμοποιεί η ελληνική τηλεόραση. Το 2-2 παραμένει. Μπλοκ διπλό, αλλά δεν μπορεί να κοπεί ο Σίσκιν. Διαγώνιο καρφί το Σίσκιν εδώ, από τους καλύτερους Ευρωπαίους παίκτες. Ξαναείδαμε τη φάση. Αλλαγή για την ΤΣΕΣΕΚΑ. Το 2-2 παραμένει. Και στις οθόνες σας ο Αλεξάνδρο Φσιανίκοφ. 93 ύψος, 26 χρονών. Δύσκολο σερβίς, βγήκε υποδοχή από τον Βίλντε. Ο Ουρμπάνοβιτς, ναι. Πέρασε ο Λέσεκ Ουρμπάνοβιτς, ο αρχηγός της Εθνικής Πολωνικής Ομάδας. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Σε επανάληψη η προσπάθεια από τον Λέσεκ Ουρμπάνοβιτς. Το 2-2 παραμένει. Σωτήρης Αμαργιανάκης, καλό σερβίς, αλλά και καλή υποδοχή για τον Μπόρσα. Η προσποίηση βγαίνει το μπλοκ, αλλά είναι μπλοκάουτ. Αλλαγή για την ρωσική ομάδα. Σαβέλιεφ σε πρώτο πλάνο. Να ξαναδούμε την προσπάθειά του, πόσο καλά πήγε το μπλοκ, αλλά είναι μπλοκάουτ. Σίσκιν, επιθετικό σερβίς. Καλή υποδοχή από Ουρμπάνοβιτς, ο Μουστακίδης ύψον ωραία για Ντράγκοβιτς. Προσπαθεί αυτός για μπλοκάουτ, ναι. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό με την προσπάθεια του Γιώργου Ντράγκοβιτς. Σε επανάληψη το πολύ δυνατό καρφί του Ντράγκοβιτς. Αλλαγή λοιπόν για τον Ολυμπιακό με τον Ντράγκοβιτς. Καλό σερβίς για τον Μπόρση μπάλα. Πρώτος χρόνος, βγήκε η Ομπλόκο. Τριανταφυλλίδης, Μουστακίδης, Ουρμπάνοβιτς προσπαθεί. Ωραία ο Ντράγκοβιτς να φύγει μπάλα από τον Μουστακίδη. Πάρα πολύ ωραία. Ο Σίσκιν βγάζει τρομερή παλιά.
Να ο Ουρμπάνοβιτς. Ο Μουστακίδης. Ο Λέσε Κουμπάνοβιτς. Άου την μπάλα όμως. Από το καρφί του Λέσε Κουμπάνοβιτς. Αλλαγή για την ΣΕΣΕΚΑ. Το 2-2 παραμένει. Θα γίνει μια συγκλονιστική μάχη, κυρίες και κύριοι. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει αυτό το παιχνίδι, το τονίζουμε από την αρχή, θα είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία σε συλλογικό επίπεδο που έχει πετύχει ποτέ το ελληνικό βόλι. Αλλά και αν χάσει, και μόνο η παρουσία του Ολυμπιακού στο Final Four είναι μια μεγάλη υπόθεση για τον ελληνικό αθλητισμό. Εν πάση περιπτώσει, να ο Μπόρς, έξω από τη γραμμή των 3 μέτρων, βγήκε το μπλοκ πολύ ωραία. Μπερδεύονται οι Ρώσοι. 4 μπαλιές. Πόντος για τον Ολυμπιακό. Ο τρίτος. 3-2 για τους πρωταθλητές Ελλάδος. Και σύγεται το γήπεδο. Από 18.000 κόσμο. Έγινε το σερβίς. Να ο Μπόρς, πρώτος χρόνος, μέσα η μπάλα. Από την προσπάθεια εδώ. Το 3-2 παραμένει. Από τον Ορλέγκο. Να ο δεύτερος χρόνος, ο Ντράγκοβιτς. Ο Γιώργος Ντράγκοβιτς κάνει ένα περιθώριο αντίδρασης. Στον Σαβέλιεφ, στον Ήλια Σαβέλιεφ. Ξαναείδαμε τη φάση. Να και πάλι ο Γιώργος Ντράγκοβιτς. Τι να κάνει εκεί ο Σαβέλιεφ. Ράιμαν Βίλντε, λάθος υποδοχή. Σαβέλιεφ και απλώς να περάσει μπάλα μέσα, λάθος. Ο τέταρτος πόντος για τους πρωταθλητές Ελλάδος που θα προηγηθούν με 4-2. Ράιμον Βίλντε. Η μπάλα για τον Μπόρσο, η προσποίηση, out καρφί και πόντος για τον Ολυμπιακό. Ο πέμπτος, 5-2 και χαλάει ο κόσμος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από 18.000 φιλάφλους. Όχι καλή υποδοχή. Να δούμε το διπλό μπλοκ των παιχτών του Ολυμπιακού. Άου την μπάλα. Πόντος για τον Ολυμπιακό. Ο έκτος. Αν είναι δυνατόν. Ο έκτος πόντος για τον Ολυμπιακό. Και το 6-2. Και κοιτάξτε τι γίνεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Καθώς ο προπονητής των Ρώσων, ο Βλαντιμίρ Κόντρα, ζητάει το πρώτο time out. Της ζωής σας. Είναι ό,τι περίμενα. Χωρίς συμβιβασμούς. Είναι όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι πίνει μόνο Dior. Scotch whisky. Έπρεπε να το είχα καταλάβει. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κυρίες και κύριοι, το 6-2 παραμένει. Ο Τριανταφυλλίδης σε πρώτο χρόνο καρφί. Ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης έξοχος εδώ σε επανάληψη. Κοιτάξτε εδώ πέρα το καρφί. Δεύτερος χρόνος, 6-2 το σκορ. Όρθιοι φύλαφλοι. Ο Μπόρς εδώ πολύ ωραία. Να το διπλό μπλοκ, out όμως. Lockout, αλλαγή για τους Ρώσους. Το 6-2 πάντα παραμένει. Ο Σίσκιν εδώ, η προσπάθεια από τον Σίσκιν σε επανάληψη. Το διπλό μπλοκ, η μπάλα πέρασε out. Η μπάλα στον Φόμιν. Αυτός ο παίκτης είναι μια ομάδα μόνος του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή ο Βίλντε. Δύσκολη υποδοχή και είναι ο τρίτος πόντος για την ΤΣΣΚΑ. 6-3. Ένας ολοκληρωμένος παίκτης. Δεν του λείπει τίποτα. Ό,τι καλύτερο ίσως έχει να παρουσιάσει το ευρωπαϊκό βόλι αυτό τον καιρό. Άσος και πάλι από τον Φόμιν, ο τέταρτος, 6-4 το σκορ. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή ο Φόμιν και αναγκάζεται ο Γιάννης Λάιος προκειμένου να σταματήσει το σερβίς, να δώσει οδηγίες στους παίκτες του. Time out λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Λάκτα, το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής σας.
Και πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το 6-4 παραμένει, κυρίες και κύριοι. Να ο Μπόρς, πρώτος χρόνος, βγαίνει η άμυνα από τον Βίλντε. Ο Μουστακίδης, ο Ουρμπάνοβιτς, ναι, πόντος. Ο 7ος για τον Ολυμπιακό, 7-4 το σκορ. Να σε επανάληψε εδώ, πάνω στο διπλό μπλοκ η μπάλα. Έτσι κερδίθηκε ο 7ος πόντος για τον Ολυμπιακό. Μιχάλης Τριανταφυλλίδης στο σερβίς. Δύσκολη υποδοχή και είναι ευκαιρία βέβαια για τον 8ο πόντο που πανηγυρίζεται δεόντως από παίκτες και φιλάθλους. 8-4 για τον Ολυμπιακό. Σε επανάληψη, κακή υποδοχή και ο Γιώργος Ντράγκοβιτς να τελειώνει τη φάση. Μιχάλης Τριανταφυλλίδης έτοιμος για το σερβίς. Υποδοχή καλή από τον Φόμιν. Διπλό μπλοκ είναι πόντος για τον Ολυμπιακό. Ο ένατος, ένα εκπληκτικό ξεκίνημα. 9-4 προηγούνται οι πρωταθλητές Ελλάδος. Σε επανάληψη, ο Λέσσα Γκουρμπάνοβης μαζί με τον Σωτήρια Μαργανάκη. Να σε επανάληψη και πάλι από την άλλη κάμερα που βρίσκεται πάνω στο φιλέ. Ο Μπόρς, ο δεύτερος χρόνος, βγήκε η άμυνα από τον Βίλντε. Ο Μουστακίδης, Ραϊμόν Βίλντε και είναι ο πόντος για τον Ολυμπιακό, 10-14. Και πανηγυρίζει, εκστήθη ένα έξαλλο πανηγύρι. Κοιτάξτε σε επανάληψη πόσο γρήγορα σηκώθηκε ο Λετωνός. Κάρφωσε την μπάλα, δεν μπόρεσαν οι Ρώσοι. 14 το σκορ για τους πρωταθλητές Ελλάδος και ο Μιχάλης Ραναβιλίδης. Κακή υποδοχή. Να δούμε τον Μπόρσο. Έξω από τη γραμμή των 3 μέτρων. Δεν υπάρχει δεύτερη αμυντική προσπάθεια από τον Αμαργανάκη. Αλλαγή για την ΤΣΣΚΑ. Εδώ σε επανάληψη τη μάχη που έγινε πάνω στο φιλέ. Λάθος όμως το σερβίς. Οι Ρώσοι δείχνουν τα έχουν χαμένα μέχρι στιγμής. Η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική, εκρηκτική. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 14 και η μπάλα στο Σωτήρια Μαργανάκη. Μέσα η μπάλα άσος από το Σωτήρια Μαργανάκη και ο 11ος πόντος. 11-4 Ολυμπιακός και ο Βλαντιμίρ Κόντρα ζητάει το δεύτερο και τελευταίο time out που δικαιούται σε αυτό το σετ. Το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ρώσοι κέρδισαν τον 5ο πόντο τους. Το σκορ έχει γίνει 11-5 και να ο Παβέλ Σίσκιν, επιθετικό σερβίς, φοβερό, βγήκε η υποδοχή από τον Ουρμπάνοβιτς. Ο Ουρμπάνοβιτς προσπαθεί για μπλοκάουτ, τρέχουν οι Ρώσοι. Ο Σίσκιν και απλώς πρέπει να περάσει μπάλα, αλλά είναι ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε. Ο Ουρμπάνοβιτς. Ο Μουστακίδης ο δεύτερος χρόνος από τον Ουρμπάνοβιτς, έξω η μπάλα. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Το 11-5 για τους πρωταθλητές Ελλάδος παραμένει. Αλλαγή λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Στο σερβίς θα είναι ο Γιώργος Ντράγκοβιτς σε επανάληψη το μπλοκάουτ. Έγινε το σερβίς η μπάλα για τον Μπόρς. Έξω από τη γραμμή των 3 μέτρων. Καρφί, out. Ο 12ος πόντος για τους πρωταθλητές Ελλάδος. 12-5 το σκορ. Σε επανάληψη καθαρά out η μπάλα. Ντράγκοβιτς έκανε το σερβίς. Να ο Πασταδόρος ο Μπόρς. Έξω από τη γραμμή των 3 μέτρων. Out η μπάλα. Και ο 13ος πόντος για τον Ολυμπιακό. 13-5. Κοιτάξτε τι τροπή παίρνει το παιχνίδι σε αυτό το σετ. Ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με την νίκη στο πρώτο σετ. Να προηγηθεί με 1-0. Να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Μέσα η μπάλα από την προσπάθεια του Ορλέγκο. Και μετά η προσπάθεια ήρθε από τον Σαβέλιεφ, του Ήλια Σαβέλιεφ. Βίλντε έτοιμος για υποδοχή. Σαβέλιεφ σερβίς, άσος από τον Σαβέλιεφ. Η άμυνα του Ολυμπιακού έχει δεχθεί 3 άσους μέχρι στιγμής. 4 άσους, με συγχωρείτε. Σαβέλιεφ, υποδοχή από Ουρμπάνοβιτς, Μουστακίδης. Πέρασε η μπάλα από την προσπάθεια του Βίλντε. 13-6, αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Εδώ σε επανάληψη προσπάθεια από τον Βίλντε. Ουρμπάνοβιτς, η μπάλα στον Μπόρς, πρώτος χρόνος, κόβε την προσπάθεια των Ρώσων. Η μπάλα και πάλι για τον Μπόρς, αλλά είναι έξω από τη γραμμή των 3 μέτρων, ο Φόμιν. Πολύ δυνατό καρφί του Φόμιν, να το ξαναδούμε. Στην ευθεία δεν μπόρεσε ο Ντράγκοβιτς να βγάλει την άμυνα. Το 13-6 παραμένει. Στο μεταξύ έχουμε και μία αλλαγή για την ΤΣΣΚΑ. Μπήκε ο Ερμίσιν. Αντικατέστησε τον Οφιανίκοφ. Ορλέγκο. Ουρμπάνοβιτς. Δεύτερος χρόνος από τον Ντράγκοβιτς η προσπάθεια. 13-6 αλλαγή και πάλι για τον Ολυμπιακό. Να ξαναδούμε τον Γιώργο Ντράγκοβιτς να καρφώνει δυνατά. Δεν μπορεί το διπλό μπλοκ να τον κόψει. Πρέπει να
Ράιμον Βίλντε. Υποδοχή καλή για τον Μπόρς. Πρώτος χρόνος. Μπλοκάουτ. Αλλαγή για την Τσεσεκά. Εδώ είναι ο Ερμίσιν. Ο παίκτης που έκανε το καρφί σε πρώτο χρόνο. Και ξανά η προσπάθεια. Βίλντε στην υποδοχή. Πρώτος χρόνος από Αμαργιανάκη. Δεν μπορεί το αντίπαλο μπλοκ. Ο Σωτήρης Αμαργιανάκης, ο κεντρικός του Ολυμπιακού. Έγινε το σερβίς, πρώτος χρόνος και από τους Ρώσους τώρα. Από τον Ερμίσιν η προσπάθεια, εδώ είναι ο Ερμίσιν. Κεντρικός, Σεργέη Ερμίσιν, που έχει ύψος 2-9 παρακαλώ. Το 13-6 παραμένει και να ο Φόμιν εδώ για να κάνει το επιθετικό σερβίς, υποδοχή από Βίλντε. Ο Μουστακίδης, Τριανταφυλλίδης πέρασε. Εδώ ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης σε επανάληψη προσπάθειά του μέσα στο τέρεν των Ρώσων. Τριανταφυλλίδης που θα κάνει το σερβίς. Μπόρς, ο δεύτερος χρόνος, ο Μουστακίδης είναι αδύνατο να προλάβει ο Τριανταφυλλίδης που προσπαθεί. Το 13-6 παραμένει. Αλλαγή για την ΤΣΣΚΑ. Να σε επανάληψη φάση. Ο Μουστακίδης έβγαλε την άμυνα, αλλά δεν μπορεί με δεύτερη άμυνα. Το σκορ Ολυμπιακός ΤΣΣΚΑ Μόσχας 13-6. Τριανταφυλλίδης βγάζει την υποδοχή. Πρώτος χρόνος από Αμαργιανάκη. Μετά την υπέροχη πάσα από τον Θανάση Μουστακίδη. Κοιτάξτε, πάσα από τον Θανάση Μουστακίδη. Ο Αμαργιανάκης τελειώνει τη φάση. Να και πάλι. Από την κάμερα πάνω στο φιλέ. Αμαργιανάκης. Υποδοχή καλή. Ο Μπόρσο, διπλό μπλοκ μέσα η μπάλα και φτάνουμε σε σερβόλ. Ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί με 14-6 και πρώτο σερβόλ για τον Ολυμπιακό. Για να τελειώσει το σετ και να προηγηθεί ο Ολυμπιακός με 1-0. Να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα. Για να δούμε. Ο Μπόρσο, μπλοκ, η μπάλα μέσα, αλλαγή για την Τσεσεκά. Σπάνι Ρώση το πρώτο σερβόλ για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα στον Σίσκιν, θα το δείτε σε λίγο εδώ. Ο Πάβελ Σίσκιν, επιθετικό σερβίς, βγήκε η υποδοχή. Μουστακίδης, βγήκε η άμυνα από τον Σίσκιν. Έξω από τη γραμμή, λάθος. Ήταν αδύνατο να κάνει ο Δημήτρη Φόμιν. Πήδηξε μεν, αλλά ήταν σε τελείως διαφορετική θέση το σώμα του για να προλάβει να περάσει την μπάλα. Στο μεταξύ ο Ξεροβάσιλας πέρασε μέσα στη θέση του Αμαργιανάκη. Εδώ είναι ο Αμαργιανάκης, αλλαγή τακτικής βέβαια. Για να βγει κάποια καλή άμυνα. Εδώ ο Ντράκοβιτς δεν μπορεί να βγάλει αυτή η κομπίνα των Ρώσων. Δύο παίκτες για προσποίηση. Ήρθε από πίσω, κάρφωσε δυνατά. Κανένα περιθώριο αντίδραση στην ερυθρόλευκη άμυνα. 14-6 το σκορ. Τριανταφυλλίδης καλή υποδοχή. Δεύτερος χρόνος από τον Λέσε Γκουρμπάνοβιτς. Out καρφί. Ο 7ος πόντος για τους Ρώσους που μειώνει διαφορά στους 7 πόντους. 14-7 το σκορ. Σε επανάληψη προσπάθεια από τον Γκουρμπάνοβιτς. Έγινε από τον Ερμίσιν το σερβίς. Προσπαθεί για μπλοκάουτ ο Ουρμπάνοβιτς, δεν το επιτυχάνει. Δεύτερος χρόνος, πέρασε την μπάλα ο Σίσκιν με καλή προσπάθεια. Εδώ σε πρώτο χρόνο ο Σίσκιν, σε πρώτο πλάνο ο Σίσκιν. Και ο Γιάννης Λάιος, ο προπονητής του Ολυμπιακού, αναγκάζεται να ζητήσει δεύτερο time out. Τέσσερα-οκτώ θα παραμείνει. Η μπάλα θα περάσει στην κατοχή και πάλι του Σαβέλη. Έφευγε να κερδίζονται πόντι out ο σερβίς. Και έχουμε δεύτερο σερβόλ για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε στο σερβίς του Ουρμπάνοβιτς αν τελειώσει η φάση. Αν τελειώσει το σετ. Από τον Λέσε Ουρμπάνοβιτς εδώ. Και μάλιστα κάνει και καλό σερβίς για να δούμε για τον Μπόρς. Δεύτερος χρόνος. Σίσκιν. Μέσα η μπάλα και τέλος του πρώτου σετ. Θα το κερδίσει ο Ολυμπιακός με 15-8. Ο κόσμος θα πανηγυρίσει. Θα γίνει το πρώτο μεγάλο βήμα για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Πρώτος σετ λοιπόν, Ολυμπιακός ΤΣΣΚΑ Μόσχας, 15-8. 8 προηγείται με 1-0, έγινε το καρφί. Βγήκε η άμυνα από τους Ρώσους, να δούμε τον Σίσκιν, ωραίο το μπλοκ. Το διπλό μπλοκ του παχτών του Ολυμπιακού. Αλλαγή παίρνουν λοιπόν οι ερυθρόλευκοι παίκτες. Και η πρώτη εκτίμηση για τον αγώνα από το παλιό διεθνή άσο του Ολυμπιακού, το Στέλιο Προυσαλίκα. Η απορία μας όσον αφορά... Ο πρώτος πόντος στον δεύτερο σετ από τον Ολυμπιακό, 1-0.
Είχαμε μια απορία πριν τον αγώνα πώς θα επιδράσει ο κόσμος. Αν θα επιδράσει δηλαδή θετικά ή αρνητικά και αγχώσει. Αυτό μας λύθηκε. Σίγουρα ο κόσμος σπρώχνει τον Ολυμπιακό σε μια πάρα πολύ καλή απόδοση. Και αυτό το αποδεικνύουν και τα στατιστικά του πρώτου σετ, που δείχνουν ότι οι μισοί πόντοι του Ολυμπιακού πάρθηκαν από λάθη της ΤΣΣΚΑ. Δείγμα ότι οι νεαροί παίχτες έχουν επηρεαστεί από την ατμόσφαιρα που αντιμετωπίζουν εδώ. Το δεύτερο στοιχείο, το πολύ καλό, είναι το καλό σερβίς του Ολυμπιακού που έχει βγάλει το Φόμιν εκτός αγώνα, που σήμερα παίζει για δύο θέσεις κεντρικός. Η απορία που έχουμε από εδώ και πέρα είναι αν θα μπορέσει ο Φόμιν και ο Σίσκιν μόνοι τους να κερδίσουν τον Ολυμπιακό. Αυτό το ένα και αν συνεχίσει να δουλεύει τόσο πολύ καλά η υποδοχή του Ολυμπιακού. Πράγματι, πάει άριστα η υποδοχή. Εκτός από, πρέπει να πούμε βέβαια ότι οι τέσσερις άσοι που πήρε η ΤΣΣΚΑ. Εκτός από τα δύο σερβίς του Φόμιν και τα δύο σερβίς του Σίσκιν. Είναι πράγματι τα δύο από τα καλύτερα σερβίς στον κόσμο. Χωρίς δόση υπερβολής. Αυτό θα ήθελα να τονίσω, Στέλιο, γι' αυτό είπα. Όσο παράξενο και αν φάνηκε, αν η άμυνα του Ολυμπιακού δέχτηκε τέσσερις άσους, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολα τα σερβίς και ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο να τα εξουδετερώσει με την πολύ καλή υποδοχή. Αυτά δεν είναι σερβίς, είναι καρφιά χωρίς μπλοκ. Είναι πάρα πολύ δυνατά. Όσοι τα βλέπουν από μέσα είναι εκπληκτικά σερβίς. Βγήκε σε πρώτο χρόνο η επίθεση για την ομάδα της ΤΣΣΚΑ. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό παραμένει. Σας έχουμε μια έκπληξη, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα ακούσετε το μικρόφωνο της ΕΤΕΝΑ. Τον προπονητή που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην πρώτη συμμετοχή στο Final Four, που είναι ο κύριος Ζαχάριεφ, που ήρθε από την Βουλγαρία για να σταθεί και αυτός κοντά στους παλιούς παίκτες του που τους βλέπει τώρα, βέβαια όχι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά βλέπει τον Γιάννη Λάιο να είναι στην τεχνική ηγεσία, τον Στέφανο Πολίζο να είναι συνεργάτης του και όλους τους άλλους παίκτες να είναι μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και να παρακολουθούν τον αγώνα. Σε λίγο θα ακούσουμε και την άποψη του κυρίου Ζαχάριεφ, του προπονητή, επαναλαμβάνω, για πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, που οδήγησε τους Ερυθρολεύκους στην είσοδο στο Final Four το 1982. Ήταν προπονητής, για όσους δεν το ξέρουν, και στην εθνική μας ομάδα ο κύριος Ζαχάριεφ. 1-1 το σκορ. Υποδοχή από Τριανταφυλλίδη. Μουστακίδης, πρώτος χρόνος, πέρασε την μπάλα. Ο Ράιμον Μίλτερ, που όπως δήλωσε ο Κόντρα θα τον ήθελε στην εξάδα της ΤΣΣΚΑ. Είναι ένας μεγάλος παίκτης ο Βίλντε, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κόντρα. Βγήκε η υποδοχή. Να δούμε τον Φόμιν, καρφώνει out. Out καρφί. Ο δεύτερος πόντος για τον Ολυμπιακό. 2-1 το σκορ. Ουρμάνοβιτς. Υποδοχή καλή. Ο Μπόρς. Ο Φόμιν καρφώνει διαγώνια. Ο Αμαργανάκης μπόρεσε να βγάλει την άμυνα. Να ο Φόμιν. Η μεγάλη βεντέτα του ευρωπαϊκού βόλεϊ, επαναλαμβάνω, του χρόνου κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στην Ιταλία και ίσως στη Ραβένα. Καλή υποδοχή από Ουρμπάνοβιτς. Πρώτος χρόνος μπλοκάουτ, αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Το 2-1 για τον Ολυμπιακό παραμένει. Σε επανάληψη, η προσπάθεια από τον Βίλντε, το μπλοκάουτ, την μπάλα πέρασε έξω. Να και πάλι από την κάμερα πάνω στο φιλέ. Ράιμον Βίλντε εδώ. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 στο δεύτερο σετ. Έχει πάρει το πρώτο. Ωραία βγήκε η άμυνα. Ο Ντράγκοβιτς. Ο Αμαργανάκης θα καρφώσει. Ο Σίσκιν θα βγάλει την άμυνα. Ο Μπόρς θα κάνει την πάσα. Λάθος. Ο τρίτος πόντος για τον Ολυμπιακό. 3-1 λοιπόν για του. Και ο Ατήλιο βέβαια δεν λείπει από κάθε εκδήλωση του Ολυμπιακού. Θα έλειπε από το Final Four του Βόλια. Αν είναι δυνατόν. 3-1. Η προσποίηση. Πέρασε τον μπλόκο. Αλλαγή για την ΤΣΣΚΑ. 3-1 πάντας λοιπόν για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Να σε επανάληψη προσπάθεια της ρωσικής ομάδας. Κουρνόσο. Καλή υποδοχή από Τριανταφυλλίδη. Να δούμε τον δεύτερο χρόνο από τον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη. Βγήκε η άμυνα εκεί από τον Σαβέλιεφ. Σίσκιν όπως είναι ευκαιρία με τον Τριανταφυλλίδη, με τον Μουστακίδη. Να δούμε τον Τριανταφυλλίδη με διπλό μπλοκ απέναντι. Βγήκε η άμυνα τώρα. Από τον Σαβέλιεφ, από τον Σίσκιν, δεύτερη παλιά του Σίσκιν με καρφί. Ο δεύτερος πόντος για την ΤΣΣΚΑ. Μειώνει τη διαφορά η ρωσική ομάδα στον ένα πόντο. 3-2 το σκορ. Έγινε το σερβίς, υποδοχή από τον Ουρμάνοβιτς. Τριανταφυλλίδης περνάει. Αλλά περνάει μεν, αλλά η μπάλα χτύπησε στην αντένα. Αντικανονικό χτύπημα, να ξαναδείτε τη φάση. Έγινε το καρφί, η μπάλα χτυπάει στην αντένα. Ισοφαρίζει η ΤΣΣΚΑ 3-3, άσχετα αν η μπάλα πέρασε μέσα. Το βόλι παίζεται μεταξύ των δύο αντενών.
Η μπάλα πέρασε out στο καρφί. Για όσους ενδιαφέρονται, η απόσταση από τη μία αντένα μέχρι την άλλη είναι 9 μέτρα. Το 3-3 παραμένει. Εδώ σε επανάληψη η προσπάθεια των Ρώσων. Λάθος των Ρώσων, ο Ντράγκοβιτς. Ωραίο βίλντι για τον Ντράγκοβιτς και πάλι. Βγήκε η άμυνα τον Αμαργιανάκη. Ο Μουστακίδης πολύ καλή πάση για Τριανταφυλλίδη. Με πλασέ προσπαθεί να περάσει ο Αμαργιανάκης. Βγάζει την άμυνα. Λάθος μπαλιακή. Προσπαθεί για μπλοκάουτ. Τεχνικό χτύπημα του Τριανταφυλλίδη. Η μπάλα για Σίσκιν. Καρφώνει δυνατά παρά τον μπλοκ από Αμαργιανάκη και Ντράγκοβιτς. Αλλαγή και την Τζέσσεκα. Το 3-3 παραμένει, κυρίες και κύριοι. Απευθείας μετάδοση από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης. Ο δεύτερος μεγάλος ημιτελικός. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Τζέσσεκα και ο Φόμιν. Ο Ουρμπάνοβιτς σε κακή υποδοχή. 3-4. Ο Φόμιν άλλαξε στυλ τώρα. Κάνει ένα απλό σερβίς, αλλά επίσης πάρα πολύ δύσκολο. Στη γλώσσα του βόλεϊ λέγεται τένις σερβίς αυτό που κάνει ο Φόμιν. Μπλόκο χωρίς αποτέλεσμα στην προσπάθεια του Ντράγκοβιτς. Ο Ολυμπιακός κερδίζει την αλλαγή. Το 3-4 παραμένει. Μιχάλης Τριανταφυλλίδης. Βλέπετε έχει 5 στα 13 τελειωμένες βαλιές. Βγήκε μεν το μπλοκ, αλλά δεν υπάρχει αμυντική προσπάθεια. Το μπλοκ από Αμαργιανάκη και Ουρμπάνοβιτς. Αλλαγή για την ΤΣΣΚ. Εδώ και πάλι. Αλλαγή λοιπόν για την ΤΣΣΚ, η μπάλα στον Οφσιανίκοφ εδώ, που έχει στις επιθέσεις 4 στις 7 τελειωμένες επιθέσεις. Ουρμπάνοβιτς μέσα η μπάλα. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Το 3-4 παραμένει. Επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι, αν ο Ολυμπιακός κερδίζει την ΤΣΣΚ Μόσχας, θα περάσει το μεγάλο τελικό. Μια νίκη που σίγουρα θα είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει το ελληνικό βόλεϊ σε συλλογικό επίπεδο. Ποτέ στο παρελθόν σε επίσημο παιχνίδι, ούτε ελληνική ομάδα, αλλά ούτε και η εθνική μας ομάδα δεν έχει μπορέσει να κερδίσει Ρώσους. Στο πάλε ποτέ βέβαια Σοβιετικούς. 3-4. Λάθος σερβίς από τον Σίσκιν. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό, η μπάλα στον Ντράγκοβιτς εδώ. Καλό σερβίς του Ντράγκοβιτς. Πρώτος χρόνος, βγήκε η επίθεση από τον Ορλένκο. Η προσπάθεια από τον Ορλένκο, η μπάλα πέρασε μέσα. Και ο Σαβέγιεφ θα είναι ο παίκτης εδώ και πάλι ο Ορλένκο, πώς πέρασε την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Ο Φσιανίκοβ λοιπόν για να κάνει το σερβίς. Υποδοχή από Ουρμπάνοβιτς, δεύτερος χρόνος από Ντράγκοβιτς, μπλοκάουτ σίγουρα. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Μετά από το πολύ δυνατό χτύπημα του Γιώργου Ντράγκοβιτς. Ουρμπάνοβιτς σερβίς, καλό σερβίς. Υποδοχή καλή. Πρώτος χρόνος με πλασέ μάλιστα. Τραβήχθηκαν πίσω οι παίκτες του Ολυμπιακού περιμένοντας καρφί. Και κοιτάξτε πώς με πλασέ πέρασε την μπάλα. Το 3-4 παραμένει. Αλλεπάλληλες οι αλλαγές στο σημείο αυτό. Ουρμπάνοβιτς καλή υποδοχή. Δεύτερος χρόνος από Ντράγκοβιτς μέσα. Ο Σίσκιν έβγαλε την άμυνα. Απλό να περάσει η μπάλα, αλλά έχουμε προηγουμένως τι. Η μπάλα στον Ολυμπιακό. Ίσως είχαμε κάποιο φιλέ εκεί από πλευράς της ρωσικής ομάδας. Η μπάλα στον Ολυμπιακό και πιο συγκεκριμένα στο Ραϊμόν Βίλντε που έχει 5 στις 7 προσπάθειες. Άσος από τον Ραϊμόν Βίλντε, άσος. Ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός. 4-4. Και πάλι ο Βίλντε. Να ο Βίλντε. Με τα δύσκολα σερβίς. 5-4 θα προηγηθεί και πάλι ο Ολυμπιακός. Ο Λετωνός και πάλι στα σερβίς. Λάθος στην υποδοχή των Ρώσων. Να βγει απλώς η άμυνα και αλλά έχουμε την προσπάθεια από τον Οφσιανίκοφ εδώ. Με επιτόπιο άλμα ο Οφσιανίκοφ. Πέρασε την μπάλα. Κουρνόσοφ έτοιμος. Ο Σεργέη. Ο Μουστακίδης. Τριανταφυλλίδης. Μπλόκο. Πολύ καλό των Ρώσων. Ισοφαρίζει η ρωσική ομάδα σε 5-5. Να ξαναδούμε πόσο ωραία πήδηξε το μπλοκ της ρωσικής ομάδας. 5-5. Υποδοχή καλή. Από τον Μουστακίδη, από τον Ντράγκοβιτς περνάει με πλασέ. Βγήκε μια φοβερή άμυνα, αλλά είναι ευκαιρία με τον Τριανταφυλλίδη μέσα η μπάλα.
5-5 πάντα το σκορ. Και ο Θανάσης Μουστακίδης είναι έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με σερβίς. Υποδοχή καλή, πρώτος χρόνος ο Φόμιν. Ένας φοβερός Φόμιν στη φάση αυτή. Κοιτάξτε τον πρώτο χρόνο του Φόμιν, αυτού του πολύ μεγάλου βολεϊμπολίστα, του κόσμου βολεϊμπολίστας, παγκόσμιας κλάσης βολεϊμπολίστας. Μουστακίδης, μέσα η μπάλα, απλή προσπάθεια του Μιχάλη Τριανταφυλλίδη. Πάντα στο 5-5 η ρωσική ομάδα έχει ανέβει. Χτυπάει το παιχνίδι στο δεύτερο σετ. Η ρωσική ομάδα που ευνηδιάστηκε στο πρώτο σετ. Σαφώς είναι επηρεασμένοι οι νεαροί παίκτες. Εδώ μέχρι και ο Φόμιν είχε εξουδετερωθεί στο πρώτο σετ. Όπως είπαμε, με τα πολύ καλά σερβίς των παιχτών του Ολυμπιακού. Που δεν άφηναν κανένα περιθώριο στο Φόμιν να έρθει μπροστά. Το 5-5 παραμένει και πάλι αλλαγή για την ομάδα του ΣΣΚΑ με τον Οφσιανίκοφ στο σερβίς. Ο Ουρμπάνοβιτς, να δούμε. Out, block out, αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Πάντα 5-5 το σκορ. Η προσπάθεια από τον Λέσεκ Ουρμπάνοβιτς. Σωτήρης Αμαργιανάκης έτοιμος για να κάνει το σερβίς. Και είναι πολύ καλό σερβίς του Ουρμπάνοβιτς. Λάθος, διπλή παλιά. Από τον Πασαδόρο, τον Κουρνόσοφ. Δεν μπόρεσε, κοιτάξτε τι πράγει να κάνει ο Κουρνόσοφ. Κάνει διπλή παλιά. Είναι ο έκτος πόντος για τον Ολυμπιακό. 6-5 το σκορ. Βγήκε η υποδοχή. Γίνεται προσπάθεια. Βγαίνει άμυνα από τον Τριανταφυλλίδη. Ο Μαργιανάκης εν είδη Πασαδόρου. Την τελευταία στιγμή ο Ουρμπάνοβιτς στο λάθος των Ρώσων. Απλώς να περάσει μπάλα μέσα. Είναι ευκαιρία όμως για τον Ολυμπιακό. Να δούμε τον Μουστακίδη. Να δούμε τον Ουρμπάνοβιτς. Βγήκε η άμυνα των Λφόμι. Λάθος. Να! Βίλτε. Ο 7ος πόντος για τον Ολυμπιακό. 7-5. Οι Ρώσοι δείχνουν να τα έχουν χαμένα. 7-5. Έχουν κάνει πάρα πολλά λάθη οι Ρώσοι. Δύσκολη υποδοχή, αλλά βγήκε, είναι διπλή παλιά, είναι πόντος για τον Ολυμπιακό. Ο 8ος πόντος για την ομάδα του Ολυμπιακού που θα προηγηθεί με 8-5 τώρα. Και ο πρώτο time out τώρα για τον Βλαντιμίρ Κόντρα, τον προπονητή της ΣΣΚΑ. Λάκτα, το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής σας. Στο αποστακτήριο του Jack Daniels παίζουμε με τις τάπες των βαρελιών, περιμένοντας το ουίσκι μας να οριμάσει. Βλέπετε, το Jack Daniels φιλτράρεται σταγόνα-σταγόνα και χρειάζεται πολλά χρόνια για να οριμάσει. Με την πρώτη γουλιά Jack Daniels θα νιώσετε ευτυχείς που αφήνουμε το χρόνο να περνάει έτσι όμορφα. Jack Daniels Tennessee Whiskey. Ο Ρέιμον Φιλτ έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια ξεσηκώνοντας τον κόσμο. Ο 9ος πόντος για τον Ολυμπιακό. Οι πρωταθλητές Ελλάδος θα προηγηθούν με 9-5 και ο Αμαργιανάκης. Βγήκε η άμυνα από τον Μουστακίδη χωρίς συνέχεια. Από το Σίσκιν, που στην κυριολεξία ο Σίσκιν παίζει μόνος του, αλλά έχουμε μια ΤΣΣΚΑ που έχει απορριθμιστεί τελείως. Δεν μπορούν να βρεθούν οι Ρώσοι. Ο Λέσε Κουρμπάνοβιτς, ο Μουστακίδης, ο πρώτος χρόνος είναι out από την προσπάθεια του Ραϊμόν Βίλντε εδώ. Από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής ο Βίλντε. 9-6 το σκορ. Και ο Σίσκιν, out service από τον Σίσκιν. Το 9-6 παραμένει και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τον κύριο Ζαχάριεφ, τον προπονητή που οδήγησε τον Ολυμπιακό το 1982 στο Final Four. Άσος από τον Γιώργο Ντράγκοβιτς, άσος, ο 10ος πόντος για τον Ολυμπιακό. 16. Κύριε Ζαχάριεφ, ο οποίος προσπαθεί να μας ακούσει, πώς βλέπετε τον Ολυμπιακό? Για την ώρα ο Ολυμπιακός είναι φανερά η καλύτερη ομάδα. Και βασικά στα τρία στοιχεία: υποδοχή του σερβίς, μπλοκ και επίθεση. Και οι δύο ομάδες δεν παίζουν καλά στη πίσω άμυνα. Από την πλευρά τακτικής, ο Μουστακίδης πολύ καλύτερα φέρνει το παιχνίδι από ότι ο Ρώσος, ο Πασαδόρος.
και από την ψυχολογική πλευρά ο Ολυμπιακός είναι φανερά καλύτερος για την ώρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζαχάρη. 12-16 θα προηγηθεί ο Ολυμπιακός και χαμένος ο κύριος Βλαντιμίρ Κόντρα ζητάει εσπεσμένα το δεύτερο και τελευταίο time out που δικαιούται σε αυτό το σετ. Λάκτα, το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής σας. Και πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 12-16 ο Ολυμπιακός προηγείται στο δεύτερο σετ και να δούμε κάτι ενδιαφέρον και σε λίγο μαζί. Την Κυριακή, 1η Μαρτίου, λίγο πριν από τις 8 το βράδυ, στην ΕΤΕΝ, η νέα αθλητική Κυριακή. Το 12-16 παραμένει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Προηγείται πάντα ο Ολυμπιακός που έχει πάρει το πρώτο σερ με 15-8. Και ακούμε και πάλι τον Στέλιο Προυσαλίκα. Πόσο κοντά είναι ο Ολυμπιακός με τον Ραϊμόν Βίλτε σε πρώτο χρόνο, καρφί. Αν υποθέσουμε ότι ο κίνδυνος του Ολυμπιακού προερχόταν από το δίδυμο Φόμιν Σίσκιν, τότε τα πράγματα πάνε καλά. Γιατί μένω ο Φόμιν έχει βγει από το παιχνίδι επειδή πάει άριστα το σερβίς του Ολυμπιακού. Και σαν κεντρικός ο Φόμιν που παίζει σήμερα είναι δέσμιος καλής πρώτης παλιάς. Ο Σίσκιν φαίνεται πολύ επηρεασμένος. Κάνει πολλά λάθη. Και όταν λέμε πολλά λάθη, να το πούμε απλά, βγάζει καρφιά out. Έτσι λοιπόν το δίδυμο έχει εξουδετερωθεί από ένα άριστο σερβίς. Έχει χαλάσει πρώτη παλιά της ΕΣΕΚΑ. Ίσως επειδή κάνουν τα παιδιά ένα μήνα προπόνηση στο Ειρήνης και Φιλίας, έχουν συνηθίσει το αχανές αυτό γήπεδο και το σερβίς σήμερα είναι πολύ καλό. Αλλά βλέπουμε, κύριε Προυσαλίκα, καμιά απορριθμισμένη ΕΣΕΚΑ. Απόλυτα. Και αυτό ήταν και η ελπίδα ότι. Εφόσον η ΤΣΣΚΑ αποτελείται από παίχτες από 20 μέχρι 23 ετών ο μεγαλύτερος, ήταν φυσικό να μην έχουν ξαναδεί αυτό το θέαμα, αυτή την αρένα με 17.000 κόσμο. 13-7 έχει γίνει το σκορ με τον Μιχάλη Τρεβαφλίδη να καρφώνει προηγουμένως πάνω στο φιλέ. Και να γίνεται το σερβίς out. Και θα ήθελα να πω ότι όταν βλέπουμε να βγαίνουν σερβίς out, και εδώ βοηθάει πολύ ο κόσμος. Επηρεάζει πολύ το σερβίς της αντιπάλου ομάδας ο κόσμος. Ψυχολογία όπως πάντα. Βγήκε το υποδοχή. Βγαίνει η άμυνα. Προσπαθεί ο Βίλντε να βγάλει δεύτερη άμυνα. Δεν μπορεί. Το 13-7 παραμένει για τον Ολυμπιακό. Αλλαγή για την ΤΣΣΚΑ. Ο Κουρνόσοφ. Ο Πασαδόρος που μπήκε στο δεύτερο σετ. Υποδοχή δύσκολη από Ουρμπάνοβιτς. Πρώτος χρόνος, ναι. Από τον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη η προσπάθεια. Κοιτάξτε πόσο ωραία παίζει ο Θανάσης Μουστακίδης τον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη. Το 13-7 παραμένει. Βγήκε η υποδοχή και αυτή δύσκολη. Βγαίνει όμως μια τρομερή άμυνα. Και ο Βίλντε προσπαθεί, είναι block-out. Να δούμε, όχι. Είναι, ναι, είναι block-out. Η μπάλα πέρασε. Έχουμε set ball για τον Ολυμπιακό. 14-7 και ο Ολυμπιακός βρίσκεται αγκαλιά με το δεύτερο σετ. Το τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, το βλέπετε. Προσπαθεί με πλασέ, είναι ευκαιρία, για να δούμε. Με τον Τράκοβιτς να καρφώνει, η μπάλα είναι out, αλλαγή για την ΤΣΣΚΑ που σπάει το set ball. Το 14-7 παραμένει και ο Φόμιν είναι έτοιμος για να κάνει το σερβίς. Που θα είναι επιθετικό σερβίς του Φόμιν. Πολύ δύσκολο σερβίς, αλλά καλή υποδοχή από τον Βίλντε. Ο Τράκοβιτς καρφώνει. Όρθιος ο κόσμος. Αλλά και ποιος είναι όρθιος, μέχρι και εμείς μεταδίδουμε, είμαστε όρθιοι και εσείς, κυρίες και κύριοι. Ο Ολυμπιακός εκπροσωπεί τον ελληνικό αθλητισμό αυτή τη στιγμή. Όπως ο ΠΑΟΚ χθες στο μπάσκετ, όπως ο Sporting χθες στο γυναικείο μπάσκετ. Ο ελληνικός αθλητισμός, να δούμε τώρα εδώ, ναι. Από τον Λέσε Κουρμπάνοβιτς. 15-7. Ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί με 2-0. Και οι Ρώσοι τα έχουν χαμένα. Οι Έλληνες φιλάθλοι πανηγυρίζουν. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν. Σε λίγο και πάλι μαζί. Την Κυριακή, 1η Μαρτίου, λίγο πριν από τις 8 το βράδυ, στην ΕΤΕΝΑ, η νέα αθλητική Κυριακή.
Carrera Sports Watches. Stars, and you'll find Starter από τον Όμιλο Εταιριών Τζελάλη. Be what you wanna be, taking things the way they come. Nothing is as nice as finding paradise and sipping on Bacardi rum. Living life the easy way, catch a wave and let it run. Nothing is as cool as drifting in the sunlight, sipping. Παρέα με Μπακάρντι. Κανένα δεν έχει τη γεύση του. Κομμάτι της ζωής σας. Είναι με τα γυαλάκια. Και πάλι στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας και να τα στατιστικά. Μόλις προλάβαμε και τα είδαμε πριν αρχίσει το τρίτο σετ. Για να δούμε. Θα είναι το τελευταίο. Αν είναι το τελευταίο, ο Φόμιν Καρβός σε πρώτο χρόνο. Αν είναι το τελευταίο, ο Ολυμπιακός θα είναι νικητής με 3-0 και θα περάσει στον μεγάλο τελικό. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός και κυρίως πώς θα αντιδράσει η Τσέσεκα. Και τι έχουμε, για να δούμε. Πρέπει να είχαμε λάθος θέσεις, για να δούμε. Ο κύριος Κόντρα είναι εκεί. Ο Μιχάλης Τεταπηλίδης κάτι λέει στον δεύτερο διαιτή, τον κύριο Λόιτς Χόισερ, τον Γερμανό. Προσδιαιτής είναι ο κύριος Μαριάν Σταμάτε, ο Ρουμάνος. Η μπάλα θα είναι κανονικά στην ΤΣΣΚΑ ή όχι, για να δούμε. Έχουν γίνει, πρέπει να έχει γίνει λάθος θέσης, αλλά είναι κανονικά, πρέπει να λέει ο κύριος Λόιτ Χόισερ. Είναι κανονικά, δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό. Έτσι λοιπόν συνεχίζει το παιχνίδι. Αν το service out service, αν το service γινόταν από τον προηγούμενο παίκτη που ήταν στη θέση του Μπόρσε, τότε θα είχαμε λάθος θέσης και θα είχε περάσει μπάλα στον Ολυμπιακό. Τριανταφυλλίδης. Δύσκολο σερβίς και κακή υποδοχή. Και απλώς να περάσει μπάλα τώρα από τον Φόμιν. Μουστακίδης πρώτος χρόνος. Ο πρώτος πόντος από τον Σωτήρια Μαριανάκη. Εδώ σε επανάληψη, κοιτάξτε εδώ. 1-0 για τον Ολυμπιακό στο τρίτο σετ. Κεραυνός από τον Αμαριανάκη. Τριανταφυλλίδης. Ο Μπόρς πέρασε την μπάλα. Και θα έχετε ήδη προσέξει ότι στο πρώτο σετ έπαιξε ο Μπόρς βασικός πασαδόρος. Στο δεύτερο σετ έπαιξε ο Κουρνός ο πρώτος πασαδόρος. Στο τρίτο σετ ξαναμπαίνει ο Μπόρς από τον Κόντρα που προσπαθεί να συνεφέρει την ομάδα του όπως. Ο Μουστακίδης για τον δεύτερο χρόνο, ναι. Ο Γιώργος Ντράγκοβιτς καρφώνει, αλλαγή ο Ολυμπιακός. 1-0 πάντα προηγούνται οι πρωταθλητές Ελλάδος. Τρίτο σετ, θυμίζουμε. 15-8 το πρώτο, 15-7 το δεύτερο, πάντα για τον Ολυμπιακό που προηγείται με 2-0. Αμαργανάκης, υποδοχή καλή για τον Μπόρσο, διπλή προσποίηση, μπλοκάουτ από την προσπάθεια του Οφσιανίκοφ, αλλαγή για την ΤΣΣΚΑ. Μετά από ένα 2-0 υπάρχει κάποια κοιλιά σε ομάδα, αυτός είναι ο κανόνας του βόλεϊ. Ο Ολυμπιακός αν μπορέσει και διατηρήσει το ρυθμό του απέναντι σε μια ΤΣΣΚΑ που δεν μπορεί να βρει ακόμη τον εαυτό της. Εδώ είχαμε σε πρώτο χρόνο καρφί από τον Βίλντε.
Τότε ο Ολυμπιακός είναι κοντά στη νίκη, κυρίες και κύριοι. Σίγουρα καλά είναι να τελειώνει 3-0 για να κάνει και οικονομία δυνάμεων στον αυριανό αγώνα πρωταθλός με τη Μεσαντζέρο. Δεν είναι ένας αγώνας σαν τους άλλους. Τα παιδιά είναι συνειδητοποιημένα ότι δεν χαλαρώνουν ούτε στιγμή. Εδώ είναι ο Σίσκιν. Πέρασε η μπάλα μέσα. Καθαρή προσπάθεια από τον Ήλια Σαβέλιεφ. Ξανά είδαμε τον Σαβέλιεφ. Ο Τριανταφυλλίδης τραβιέται. Μήπως η μπάλα φεύγει out. Η μπάλα μέσα, το 1-0 για τον Ολυμπιακό παραμένει. Σίσκιν, δύσκολη υποδοχή από Ουρμπάνοβιτς, αλλά βγήκε. Αυτή είναι η ουσία την τελευταία στιγμή. Ο Ντράγκοβιτς έκανε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Και λέω ότι έκανε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια γιατί είναι παίκτης πίσω γραμμής ο Ντράγκοβιτς και πρέπει να χτυπήσει την μπάλα πριν πατήσει τη γραμμή των 3 μέτρων και πριν πατήσει μετά από το χτύπημα της μπάλας να προσγειωθεί κάτω. Out καρφί. Πόντος για τον Ολυμπιακό, δεύτερος, 2-0. Σε επανάληψη η φάση. Η πάσα, ο πρώτος χρόνος, 2-0 για τον Ολυμπιακό. Υποδοχή καλή, με πλασέ η μπάλα. Ο Αμαργιανάκης δεν μπορεί να βγει η άμυνα. Αλλαγή για την ομάδα της Τσέσσακα. Το 2-0 για τον Ολυμπιακό παραμένει. 2-0 στο παιχνίδι, 2-0 και στο σετ. Out service. Νέο λάθος των Ρώσων. Λάθος του Οφσιανίκοφ. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό, η μπάλα στον Λετωνό, στον Ράιμον Βίλντε. Ο Βίλντε λάθος υποδοχή. Ο Σίσκιν απλώς θα περάσει η μπάλα μέσα τώρα. Είναι ευκαιρία για να δούμε τον Ντράγκοβιτς που δεν έκανε καλή πρώτη μπαλιά. Ήταν ευκαιρία, αλλά ο Ντράγκοβιτς εκεί που έστειλε την μπάλα ήταν αδύνατο για τον Μουστακίδη. Όσο και να μπορούσε ο Μουστακίδης, δεν μπορούσε. Κοιτάξτε που πήγε η μπάλα. Έτσι λοιπόν πήραν οι Ρώσοι την αλλαγή. Έγινε υποδοχή από Ουρμπάνοβιτς, ο δεύτερος χρόνος από τον Ντράγκοβιτς. Out, block out, αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Με κατεβασμένα κεφάλια ο Αλεξάνδρο Οφσιανίκοφ. Θανάσης Μουστακίδης στο σερβίς. Βγήκε υποδοχή ο Μπόρς, ο πρώτος χρόνος, ο Μουστακίδης βιάζει μια τρομερή άμυνα. Ουρμπάνοβιτς προσπαθεί, αλλά στέλνει την μπάλα out. Προσπάθησε να κάνει ένα τεχνικό χτύπημα διαγώνιο καρφί ο Ουρμπάνοβιτς να σημαδεύσει την αριστερή γωνία. Δεν το κατόρθωσε. Έστειλε την μπάλα out. Ο Μπόρς, ο Πασαδόρος. Δύσκολη υποδοχή, αλλά βγήκε από τον Ουρμπάνοβιτς. Τριανταφυλλίδης περνάει. Ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης εδώ. Σε επανάληψη. Η προσπάθεια του Μιχάλη Τριανταφυλλίδη. Σερβίς από τον Τριανταφυλλίδη. Η μπάλα στο Μπόρς, προσποίηση, πέρασε η μπάλα. Από την προσπάθεια του Οφσιανίκοφ. Έγινε η προσποίηση, πέρασε πολύ έξυπνα την μπάλα ο Οφσιανίκοφ. Στο τερέν του Ολυμπιακού η μπάλα στον Φόμιν. Που μέχρι στιγμής έχει πιάσει, δεν μπορεί να πιάσει το παιχνίδι. Δεν τον αφήνει ο Ολυμπιακός να πιάσει το παιχνίδι για να κρυπολογούμε. Βγαίνει μια τρομερή άμυνα από τους Ρώσους. Σίσκιν, λάθος. Μπερδεύτηκε με τον Φόμιν. Όπως είπαμε, είναι εντελώς απορριθμισμένη η Τσέσσεκα. Δεν μπορούν να βρεθούν οι παίκτες της. Σωτήρης Αμαργιανάκης. Υποδοχή καλή. Πρώτος χρόνος, πέρασε την μπάλα ο Σίσκιν. Αλλαγή για την ομάδα του κόντρα, την Τσέσσεκα. Σερβίς καλό, Τριανταφυλλίδης υποδοχή, πρώτος χρόνος από τον Ράιμον Βίλντε, άριστα εκτελεσμένος. Πάντα 2-0 το σκορ στο τρίτο σετ, αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Να ξαναδούμε τη φάση, Μουστακίδης, Ράιμον Βίλντε, μέσα η μπάλα. Ωραίο σερβίς, Μπόρς, είναι υπέρβαση βέβαια, διπλή μπαλιά από τον Μπόρς. Η μπάλα πήγαινε για υπέρβαση, ο Μπόρς αναγκάστηκε και η μπάλα, κοιτάξτε εδώ πέρα, είναι μια άλλη φάση αυτή. 3-0 για τον Ολυμπιακό. Εδώ ήταν η φάση προηγουμένως. Φυρίχθηκε η διπλή μπαλιά. Out καρφί και 4-0 για τον Ολυμπιακό. Οι Ρώσοι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, βρίσκονται σε κατάσταση νιρβάνα στο Προυσαλίκα. Σίγουρα. Αυτή τη στιγμή παίζουν πολύ άσχημα και συνεχίζουν. Μέσα η μπάλα και 5-0 για τον Ολυμπιακό. Αν είναι δυνατόν. Μέσα σε μία ώρα ο Ολυμπιακός κοντεύει να καθαρίσει έναν ημιτελικό που φαινότανε που είχε πρώτο φαβορή, λογικό φαβορή. Άσχετα αν είχαμε ελπίδες όλοι οι Έλληνες, την πανίσχυρη Τσέσσεκα Μόσχας.
Καθαρίζει τον αγώνα πεντακάθαρα ο Ολυμπιακός και ευτυχώς οι Έλληνες δεν μπόρεσαν να καταλάβουν την αξία του Φόμιν. Λόγω της θέσης που παίζει, είπαμε, κεντρικός που τον έχει βάλει ο Κόντρα και δεν βλέπω γιατί δεν τον αλλάζει. Εδώ έχουμε τα σερβίς 5 με 4, οι κερδισμένοι πόντοι από επίδεση 10 με 3, η διαφορά η μεγάλη για τον Ολυμπιακό, στα μπλοκ 5 με 2 και βλέπετε εδώ πέρα και τα λάθη, 15 πόντοι από λάθη των Ρώσων και 6 οι πόντοι των Ρώσων από λάθη των παιχνών του Ολυμπιακού. Αυτά τα λάθη των Ρώσων είναι 15 πόντοι κερδισμένοι από τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι και το πρωταγωνιστικό στοιχείο του σημερινού αγώνα. Τόσα πολλά λάθη που κάνουν οι Ρώσοι, που συμμετέχει εδώ πέρα πάρα πολύ και ο κόσμος και το σερβίς του Ολυμπιακού. 6-0 ο Ολυμπιακός που προχωρεί ακάθετος προς το μεγάλο τελικό. Σίσκιν, αλλαγή για την ΤΣΣΚΑ. Εδώ είναι ο Σίσκιν. Θα κάνει το επιθετικό σερβίς. Καλή υποδοχή από ο Ουρμπάνοβιτς. Να και πάλι ο Πολωνός προσπαθεί για block-out και το επιτυχάνει αυτή τη φορά. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Το 6-0 παραμένει. Αν συνεχίσει έτσι ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ κοντά στο να πιει νερό από τη βρύση. Δύσκολο σερβίς και δύσκολη και υποδοχή. Το διπλό block είναι block-out. Αλλαγή για την ΤΣΣΚΑ. Οι παίκτες του Ολυμπιακού όριμα, προσγειωμένα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θέλουν να πάρουν το παιχνίδι με 3-0, να κάνουν μάλιστα και οικονομία δυνάμεων. Δεν μπορεί να βγει άμυνα παρά την προσπάθεια από τον Σίσκιν. Εδώ ο Σίσκιν. Να κάνουν και οικονομία δυνάμεων και να φτάσουν αύριο σε έναν τελικό απέναντι στην παγκόσμια πρωταβλήτρια, στην Μεσαντζέρο Ραβένα. Να η μπάλα... Διαγώνιο καρφί από τον Φόμιν. Από τις λίγες φορές που ο Φόμιν μπόρεσε να τρυπήσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Τριπλό μπλόκο, πέρασε ο Φόμιν, αλλαγή για την ΤΣΣΚΑ. Ο Γλένκο εδώ, έτοιμος για να κάνει το σερβίς. Καλή υποδοχή από ο Ουρμπάνοβιτς, πρώτος χρόνος, πέρασε η μπάλα. Βγήκε από τον Μπόρσο, να ο Φόμιν, ο Ουρμπάνοβιτς είναι out η μπάλα βέβαια. Πόντος για την ΤΣΣΚΑ, ο πρώτος στο τρίτο σετ. 6-1 το σκορ. Ορλένκο, ο Μουστακίδης, ο Τριανταφυλλίδης, καλό μπλοκ. Από τον Ερμίσιν, κατά κύριο λόγο. Ο Ερμίσιν, λοιπόν, κατά κύριο λόγο, πήρε τον πόντο για την ΤΣΣΚΑ. 6-2 το σκορ. Να ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης που καρφώνει δυνατά. Και για όσους ενδιαφέρονται, ο Φόμιν, για να καταλάβετε τι παίκτης είναι, καρφώνει την μπάλα στα 3,5 μέτρα παρακαλώ. Φτάνει δηλαδή η μπάλα σε ένα ύψος, πέφτει στο αντίπαλο τερέν από ένα ύψος 3,5 μέτρων. Μπλοκ μέσα η μπάλα. Από Αμαργιανάκη και Ντράγκοβιτς, ο 7ος πόντος για τον Ολυμπιακό, 7-2 το σκορ. Θανάσης Μουστακίδης, καλό σερβίς και αυτό. Ο Μπόρς, ο δεύτερος χρόνος, βγήκε η άμυνα από τον Ουρμπάνοβιτς, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια. Αλλαγή για την ΤΣΣΚΑ, το 7-2 παραμένει. Παύελ Μπόρς. Πρώτος χρόνος, ο Αμαργιανάκης, λάθος. Δεν μπορεί να βγει η άμυνα. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Το 7-2 παραμένει. Ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης έτοιμος για να κάνει το σερβίς. Και καλό σερβίς, η μπάλα για τον Μπόρς και πάλι. Πρώτος χρόνος, πόντος από τον Σωτήρη Αμαργιανάκη. 8ος πόντος για τον Ολυμπιακό. 8-2, βλέπετε τι γίνεται. Το πάθος των παιχτών του Ολυμπιακού να φτάσουν σε μια μεγάλη νίκη, να χαρίσουν στον ελληνικό αθλητισμό μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Η μπάλα στον Μπόρς, δεύτερος χρόνος. Καλό μπλοκ και πάλι. Προσπαθεί ο Μπόρς, προσπαθεί ο Σίσκιν, πόντος για τον Ολυμπιακό, ο ένατος. 9-2. Και πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, πανηγυρίζουν όπως όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι, επαναλαμβάνω. Περιττό βέβαια να τονίσουμε, η εικόνα μιλάει μόνη της, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Μπόρς πρώτος χρόνος, δεν μπορεί να βγει η άμυνα. Το 9-2 παραμένει. Ο Ολυμπιακός, αν πάρει αυτό το σετ, περνάει στις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
Ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Πλησιάζει ένα όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Και πόσα όνειρα άλλωστε για το ελληνικό βόλεϊ δεν έγιναν πραγματικότητα. Σε πόσα παιχνίδια δεν γέμισε το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και εδώ έχουμε και την αγωνιστική επιτυχία. Εδώ βγήκε πρώτα η άμυνα, απλώς να περάσει η μπάλα από τον Μπόρσο. Και ο Σίσκιν, ο Βίλτε θα βγάλει μια τρομερή άμυνα. Προσπαθεί ο Ουρμπάνοβιτς, προσπαθεί ο Τριανταφυλλίδης και ο Ντράκοβιτς θα καρφώσει, ναι. Κοιτάξτε τους πανηγυρισμούς. Και πανηγυρίστε και νοερά μαζί τους, κυρίες και κύριοι. Μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Μαζί με τους παίκτες του Πρωταθλητής Ελλάδος. Όπως πανηγυρίσαμε χθες με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Όπως πανηγυρίσαμε με την επιτυχία του Sporting. Να περάσει στις τέσσερις καλύτερες ομάδες στο κύπελλο Βραδιών Γυναικών. 9-2 το σκορ. Αλλαγή για την ΤΣΣΚΑ. Ορλένκο. Υποδοχή από τον Ουρμπάνοβιτς. Πρώτος χρόνος εφοβερός από τον Ραϊμόν Βίλντε. Με πλασέ ο Ραϊμόν Βίλντε περνάει την μπάλα. Βλέπετε πώς. Εκπληκτικός ο Ραϊμόν Βίλντε. Ντράκοβιτς. Υποδοχή από Φόμιν. Πρώτος χρόνος. Πέρασε η μπάλα. Μέσα στο τερέν του Ολυμπιακού. Αλλαγή για την ΤΣΣΚΑ. Το 9-2 θα παραμείνει σε επανάληψη. Σίσκιν. Βγήκε η υποδοχή, ευτυχώς. Ντράκοβιτς, φοβερό καρφί από τον Γιώργο Ντράκοβιτς. Όρθιοι φίλαθλοι έχουν ανάψει εκεί βεγγαλικά. Εδώ ο Γιώργος Ντράκοβιτς σε μονό μπλοκ. Τι να τον κόψει το μονό μπλοκ, εδώ δεν έχει να το κόψει, μπορεί να τον κόψει ούτε τριπλό μπλοκ. Πρώτος χρόνος, βγήκε η άμυνα από Τριανταφυλλίδη. Από Μουστακίδη και τον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, ο Σίσκιν προσπαθεί. Έξω από τη γραμμή των τριών μέτρων ο καρφί, φοβερό καρφί από τον Φόμιν. Το 9-2 παραμένει, εδώ είναι ο Φόμιν. Παρά το διπλό μπλοκ. Αλλαγή για την ΤΣΣΚΑ. Γκορμπένκο. Υποδοχή από τον Αμαργανάκη. Το τελείωμα της φάσης από τον Τριανταφυλλίδη. Σε επανάληψη ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης περνάει την μπάλα. Ξεσηκώνονται οι φύλαφλοι και πάλι. 9-2 το σκορ. Και Ραϊμόν Βίλντε στο σερβίς. Καλό σερβίς και αυτό. Δύσκολα ο Μπόρς. Βγήκε η άμυνα από τον μπλόκο. Ο Μαργανάκης εν είδη Πασαδόρου. Τριανταφυλλίδης καρφώνει στο τερέν του Ολυμπιακού από την προσπάθεια του Μπόρς στο μπλοκ. Διπλό μπλοκ μάλιστα ήταν. Το 9-2 παραμένει. Εδώ είναι ο Μπόρς ο Πασαδόρος. Να ξαναδούμε τη φάση. Στα χέρια του Μπόρς η μπαλά. Να και πάλι. Άλλο replay. Ουρμπάνοβιτς. Δεύτερος χρόνος από τον Ντράκοβιτς, πέρασε την μπάλα ο Γιώργος Ντράκοβιτς που κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι. Και ποιος παίκτης του Ολυμπιακού άραγε δεν κάνει μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Είναι άδικο να πεις κάποιον διακριθέντα σε αυτήν την ομάδα. Έχουν πιάσει στα τελευταίους 3-4 μήνες που βλέπουν τηλεόραση, βόλεϊ, φίλαθλοι. Και ο πόντος για τον Ολυμπιακό, 10ος από τον Σωτήρη Αμαργανάκη. 10-2 το σκορ για τον Ολυμπιακό. Έγινε το σερβίς, η μπάλα από τον Μπόρς, πρώτος χρόνος, δεν μπορεί να βγει η άμυνα. Αλλαγή για την ΤΣΣΚΑ. Το 10-2 παραμένει. Μπόρς για το σερβίς. Ουρμπάνοβιτς στην υποδοχή. Ο Μουστακίδης υψώνει, ο Ντράκοβιτς προσπαθεί. Την τελευταία στιγμή προλαβαίνει να μην περάσει και το λάθος των Ρώσων. Πέρασε η μπάλα. Τριανταφυλλίδης, είχαμε 4 βαλιές προηγουμένως. Το 10-2 παραμένει, αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα στον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, να ξαναδούμε εμείς τι ακριβώς έγινε στην προηγούμενη φάση. Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, καλό σερβίς. Η μπάλα στον Μπόρς, ο πρώτος χρόνος, ο Ραϊμόν Βίλντε, ο Θανάσης Μουστακίδης, ο Γιώργος Ντράκοβιτς, out, πόντος για τον Ολυμπιακό, 11ος. 11-2 οι προλαβήτες Ελλάδος. Σε επανάληψη φάση το blockout και η μπάλα στον Ολυμπιακό που θα κερδίσει τον 11ο πόντο. 11-2 οι πρωταθλητές Ελλάδος. Ο Μπόρσο βγαίνει άμυνα από τον Βίλντε, αλλά η μπάλα out, αλλά βγήκε μια πολύ καλή άμυνα. Το 11-2 παραμένει. Όρθιοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού περιμένουν, θα λέγαμε, να τελειώσει και το σερ, να τελειώσει ο αγώνας και να ξεκινηθούν μέσα. Φόμιν, out service, προσπαθεί για άσο ο Φόμιν, τι να κάνει. Σ
Σωτήρης Σαμαριανάκης, ήρεμος, ψύχρεμος. Η μπάλα για τον Μπόρσο. Μέσα η μπάλα από το διπλό μπλοκ του Ντράγκοβιτς και του Βίλντε. Και ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί με 12-2. Ο Ρέιμον Βίλντε που πάει υπέροχα στα μπλοκ. Εδώ σε επανάληψη. Και ο Σωτήρης Σαμαριανάκης έτοιμος. Αν είναι δυνατόν, πώς έχει πάει αυτό το παιχνίδι. Τρίβουμε τα μάτια μας για να ξυπνήσουμε, κυρίες και κύριοι. Ο Μουστακίδης, ο Ντράγκοβιτς, ο Ουρμπάνοβιτς, ο 13ος πόντος για τον Ολυμπιακό. 13-2 το σκορ. Και το στάδιο έχει πάρει φωτιές. Όλη η Ελλάδα έχει πάρει φωτιές. Και time out για τους Ρώσους. Τα βαρελότα πέφτουν στον ειδόν. Υπάρχει μια φοβερή αστυνομική δύναμη προκειμένου να συγκρατηθεί ο κόσμος. Γιατί ο ενθουσιασμός είναι ακράτητος, κυρίες και κύριοι. Και πολύ φυσιολογικό. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο κατόφλι να περάσει στον μεγάλο τελικό του κυπέλλου των αλτρών ομάδων της Ευρώπης. Συνέχεια στο παιχνίδι, 13-2. Έξω από τη γραμμή των τριών μέτρων. Δεν μπορεί ο Τριανταφυλλίδης να βγάλει την άμυνα. Αλλαγή η ΤΣΣΚΑ. Και έχουμε μια αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Ο Ξεροβάσιλας θα περάσει τον αγώνα στη θέση του Αμαριανάκη. Αλλαγή τακτικής του Γιάννη Λάιου. Καλύτερος την πίσω γραμμή ο Ξεροβάσιλος. Ενισχύει λοιπόν την πίσω γραμμή ο κύριος Λάιος. Μουστακίδης ο πρώτος χρόνος. Ένα μπέρδεμα των Ρώσων. Ο Μπόρσο, ο Σίσκιν πέρασε μέσα η μπάλα. Μετά από πολλή ώρα οι Ρώσοι παίρνουν πόντο, τον τρίτο τους, 13-3, στην ευθεία καρφή του Σίσκιν. Τριανταφυλλίδης η άμυνα, πρώτος χρόνος από τον Βίλντε, αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Το 13-3 παραμένει. Εδώ ο Ράιμον Βίλντε περνάει την μπάλα. Ο Γιώργος Ντράγκοβιτς, πολύ καλό σερβίτς. Να δούμε την προσπάθεια από τον Σίσκιν που πέρασε και πάλι. Ο Σίσκιν επιθετικά μόνος παίζει. Το 13-3 παραμένει, αλλαγή για την ΤΣΣΚΑ. Στο μεταξύ έχουμε μια αλλαγή για την ΤΣΣΚΑ. Θα περάσει έξω ο Σίσκιν, θα περάσει έξω και ο Μπόρς. Εδώ βλέπουμε τον Μπόρς και τον Σίσκιν. Και το σερβίς από τον Κουκάρτσεφ που πέρασε μέσα. Ο Μουστακίδης υψώνει, ο Ντράγκοβιτς καρφώνει. Out όμως καρφί. Πόντος για την ΤΣΣΚΑ ο τέταρτος. 13-4 από το καρφί του Γιώργου Ντράγκοβιτς. Και πάλι ο Κουκάρτσεφ. Η υποδοχή από τον Ουρμπάνοβιτς. Να ο Λάσεκ Ουρμπάνοβιτς που βρίσκει τον τρόπο να περάσει την μπάλα. Αλλαγή και πάλι ο Ολυμπιακός που θέλει να πάρει τον 14ο πόντο και να φτάσει στο match ball. Σετ μπολ και ματς μπολ αν το πάρει το πόντο αυτό ο Ολυμπιακός. Και οι φίλαθλοι έτοιμοι να πανηγυρίσουν, να στήσουν ένα τέλειο το πανηγύρι μέχρι αύριο. Καλό μπλόκο. Τριπλή προσπάθεια, κανονικιότατη βέβαια. Από τον Μπασαδόρο, από τον Κουκάρτσεφ, πέρασε η μπάλα, αλλά βγήκε η άμυνα από τον Ξεροβάσιλα. Τριανταφυλλίδης καρφώνει και φτάνουμε στο ματς μπολ. 14-4 και ο Ολυμπιακός σε ματς μπολ. Για να θριαμβεύσει με 3-0 επί της πανίσχυρης, επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης, ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Out service από τον Ουρμπάνοβιτς. Χάνεται το πρώτο match ball. Σερβίς τώρα για τους Ρώσους. Η μπάλα στον Κορμπένκο. Υποδοχή καλή από Ξεροβάσιλα. Ντράγκοβιτς καρφώνει. Περνάει η μπάλα έξω όμως. Ολυμπιακός φτάνει στο δεύτερο match ball, κυρίες και κύριοι. Για να έχουμε μια μεγάλη ελληνική επιτυχία, για να δούμε. Ο Ράιμον Βίλντε, αυτό το παιχνίδι δεν χάνεται με τίποτα. Ράιμον Βίλντε, πρώτος χρόνος, βγαίνει άμυνα από Ουρμπάνοβιτς. Ωραία ο Μουστακίδης, Τριανταφυλλίδης με πλασά και είναι το τέλος. Και είναι το τέλος, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον αγώνα με 3-0. Και βλέπετε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, είναι αδύνατο να συγκρατήσει η αστυνομική δύναμη τους φιλάθλους.
Είναι αδύνατο να συγκρατήσει η αστυνομική δύναμη τους φιλάθλους που πανηγυρίζουν, που πανηγυρίζουμε όλοι. Όλοι οι Έλληνες φιλάθλοι καμαρώνουμε για τις επιτυχίες του Ολυμπιακού, καμαρώνουμε για τις επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού. Καμαρώσαμε χθες για τις ελληνικές επιτυχίες του ΠΑΟΚ, για την επιτυχία του Sporting. Καμαρώνουμε σήμερα για την επιτυχία του Ολυμπιακού, που σκορπάει, που διαλύζει, που σκορπίζει την κυριολεξία, την πανίσχυρη Τσέσεκα Μόσχας με 3-0 και ο Ολυμπιακός της Ευρώπης φτάνει στο μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών για να αντιμετωπίσει αύριο την Μεσατζέρο Ραβένα εδώ, στο ίδιο στάδιο, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου δοξάστηκε το μπάσκετ το 1987, δοξάζεται το βόλεϊ τώρα. Δεν θα κόψουμε, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε λίγη πάσα, μια μικρή πάσα στην Αγία Παρασκευή και θα ξανάρθουμε, θα μείνουμε μαζί σας εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να συνεχίσουμε με ρεπορτάζ τον αγώνα.